Κύριε Κόλμερ, καλώ ήρθατε. Καλημέρα. Καλώ σα βρίσκω. Είπα σωστά αυτό το πράγμα, ότι εμεί σωζόμαστε με τι πτωχεύσει, γιατί είναι όλοι οι οικογενειακέ εταιρείε. ΦΠΑ δεν δίνουν οι περισσότεροι και επιβιώνουν, κύριε Κόλμερ. Και δεν χρεοκοπούν. Ε. Έτσι επιβίωσε το έθνο, μην ξεχνάτε. Έτσι επιβίωσε το έθνο. Έμαθε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Αρματολική να μην πληρώνει φόρου. Ε? Τα άγραφα, θυμηθείτε τα άγραφα. άγραφα. Πώ περνάει στο DNA ενό λαού, ναι. Και εμεί δεν είδαμε ποτέ, βέβαια, διαφωτισμό. Και αυτό είναι μεγάλο για μένα θέμα. Το να πειθαρχείς δηλαδή στους νόμους βασικά και να ξέρεις ότι υπάρχει μια σειρά. Και το οποίο βέβαια προσπαθώ να το μάθουμε τώρα, αλλά με μεγάλο τίμημα. Πράγματι. Ακριβώς. Λοιπόν, ξεκινάω. Οι τιμές υποχωρούν, ο πληθωρισμός όχι. Μάλιστα. Τι απάντατε σε αυτό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι ναι. που ο πληθωρισμός διατηρείται υψηλά. Θα εν, εντόπιζα το αίτιον κυρίως στην καρτελοποίηση της αγοράς, mm. η οποία συνεχίζεται και αυξάνεται. Επίσης, στο μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, μεγάλος ΦΠΑ, ανυποχώρητος, 24%. Το σχόλιο του Υπουργού Οικονομικών ότι αν μειώσει το ΦΠΑ δεν θα πληρωθούν συνταξιούχοι, πώς το λέτε, πώς το κρίνετε. Είναι δύο άσχετα πράγματα. Mm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι παράγοντες που επηρεάζουν την άνοδο των τιμών, κατά κανόνα... Είναι η ζήτηση. Mm. Και η ζήτηση διατηρείται όχι κατά φυσιολογικό τρόπο, mm. αλλά από εξωγενεί παράγοντε. Πρώτα απ' όλα είναι ο τουρισμό. Mm. Ο τουρισμό είναι μία μηχανή πληθωρισμού, διότι ο τουρίστα πληρώνει χωρί να σκέπτεται. Σωστά. Έτσι το ήρθε βλέπετε... για να ξοδέψει, εξάλλου, ήρθε για να. Ακριβώς. Απ' τη μία τον ενθαρρύνουμε να ξοδέψει, και από ναι, ναι. την άλλη θέλουμε σταθερέ τιμέ. Βλέπετε επίση τα ενίκεια πώ έχουν επηρεαστεί από ναι. τον τουρισμό. Αλλά ε, είναι... πιστεύετε ότι το Airbnb και η Χρυσή βίζα έχουν κάνει ζημιά. Βεβαίω και έχουν. Κάνει. Γι' αυτό και η Πορτογαλία το πήρε πίσω Βεβαίως. και άλλε χώρε το παίρνουν Βεβαίως. πίσω. Αλλά είναι μέσα στην οικονομική ελευθερία. Σωστά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένα ξενοδοχείο χρεώνει 200-250 ευρώ τη νύχτα και μία μονάδα BNB. Που χρεώνει τα μισά για να μην πω και λιγότερο, να μην λειτουργεί ανταγωνιστικά και να συγκρατεί το κόστος των ξενοδοχείων. Έπειτα, τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα είναι μια πολύ περίεργη επένδυση. Ναι. Ε, δουλεύουν τρει μήνε ουσιαστικά το χρόνο και θέλουν να αποσβέσουν και να κάνουν και κέρδη σε δώδεκα μήνε. Ε, αυτό δεν γίνεται. Πρέπει ή να επεκτείνουμε την mm -hmm. τουριστική περίοδο ή να βρεθεί ένα τέτοιο τρόπο. Ούτω ώστε τα ξενοδοχεία να ανακουφίζονται. Mm. Και θα συνιστούσα εγώ στην κυρία Κεφαλογιάννη να μεσολαβήσει κατά τη διάρκεια που είναι κλειστά όλα τα ξενοδοχεία, να υπάρχουν μερικά ανοιχτά για τα οποία δεν θα πληρώνεται το ΕΦΚΑ, δεν θα πληρώνεται ο φόρο. Δημονή, αυτό που διαμονή. Ναι, ναι, ναι. Για να μπορεί να, να ανακουφιστεί λίγο η ξενοδοχειακή επένδυση. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, ένα ξενοδοχείο δεν αποδίδει έτσι όπω ναι, λειτουργεί ναι. στην Ελλάδα. Και ο τρίτος παράγον, νομίζω, της διατηρήσεως του πληθωρισμού είναι τα, οι μεταβιβαστικέ πληρωμές. Mm. Έχει το κράτος πάρα πολλές παροχές, οι οποίες δίδονται υπέρ πάντων. Mm. Και δεν θα έπρεπε αυτό, διότι δεν είναι όλοι που δυσανασχετούν ή που έχουν σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν τομείς όπου ευδοκιμούν. Mm -hmm. Εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε η που εχουν σοβαρα προβληματα υπαρχουν τομει οπου ευδοκιμουν εν παση περιπτωσει θα επρεπε η παροχολογια να σταματήσει, διότι το κίνητρο της δεν είναι οικονομικό, είναι καθαρά πολιτικό. Σωστά. Γιατί στην Ελλάδα δεν υποχωρεί ποτέ κάποια τιμή ή ναύλο από τα προηγούμενα επίπεδα, Διότι ακριβώ όπω σα είπα, η ναυλος απο τα προηγουμενα επιπεδα διοτι ακριβως σας ειπα η οικονομια κατευθυνεται εκ των άνω. Δεν κατευθύνεται ναι. από την καταναλωτική δαπάνη μόνο. Μιλάμε για καρτέλ, κύριε Κόλμερ. Καρτέλ το υπάρχουν, πάρα πολλά. Ναι, τα οποία δεν ελέγχονται ε, από ε, κανέναν. Ε, ναι. Είναι απίστευτο το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Ε, θα σα φέρω δύο-τρία παραδείγματα. Οι ε, εισαγωγέ κρεάτων γίνονται ναι. ουσιαστικώ από μια επιχείρηση. Οι καφέδε ναι. γίνονται τα ίδια. Ναι, μονοπόλια. μονοπόλια, μονοπόλια ναι. ναι, δηλαδή ολιγοπόλια θα έλεγα, ολιγοπόλια, αλλά ολιγοπόλια είναι. τα οποία μεταξύ του συνεργάζονται, Έτσι. συνεννοούνται και δεν νοείται μερικά από αυτά τα ολιγοπόλια να διαρκούν. Mm -hmm. Παραδείγματο χάρη το τσιμέντο. Το ναι. τσιμέντο στην Ελλάδα κάνει 50% ακριβότερο από ό,τι κάνει στην Αμερική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ναι. Πώ γίνεται αυτό, Διότι υπάρχουν δύο εταιρείε που, που παράγουν ναι, ναι. τσιμέντο και αυτέ συνεννοούνται δια του τηλεφώνου. Σωστά. Έτσι. Και υπάρχει μια ενοποίηση των τιμών κατά τρόπον που βλάπτει τον ανταγωνισμό. Η ΔΕ Επιτροπή Ανταγωνισμού ουδέποτε εισχολήθη με τα υπερκέρδη μερικών εταιριών σε ορισμένους κλάδους. Mm -hmm. Και θα έπρεπε να ερευνηθεί αυτό. Πώς είναι δυνατόν η, η, το πετρέλαιο να πέφτει αυτή τη στιγμή διεθνώς, το ευρώ να είναι λίγο στο 1,09% και οι τιμέ τη βενζίνη στο σταθμό ναι, να είναι μετάβλητε γύρω στο δύο, στα 2 ευρώ το λίτρο. Όταν στην Αμερική έχουν πέσει κάτω από τα 3 δολάρια το γαλόνι, δηλαδή ναι. τα 4 λίτρα, mm -hmm. ε, θα έπρεπε να ασχοληθεί η, η Επιτροπή Ανταγωνισμού με αυτά τα ζητήματα και όχι να ασχολείται με δευτερεύοντα. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο να ελεγχθεί η κερδοσκοπία, mm -hmm. για να μην πω η ασχροκέρδεια. Τα τραπεζικά επιτόκια είναι απογορευτικά. Το έχετε γράψει πολλέ φορέ. Οι αποδόσει των ομολόγων κάτω και οι φόροι πάνω. Αυτέ οι αντιφάσει πώ δικαιολογούνται. Αυτέ είναι πώς. τα δύο έξοδά μα. Ο λόγο για τον οποίο διατηρούνται οι φόροι mm. τόσο υψηλά είναι το τεράστιο έλλειμμα. Σα πληροφορώ ότι καθ' όλη τη διάρκεια τη ε, μεταεπιδημιακή ε, ιστορία το χρέο αυξάνεται. Αυτό είναι, να ναι. Δηλαδή έχει αυ, αυξηθεί σε φοβερά επίπεδα. Έχουμε ψηλότερο χρέο από το, μετά το PCI, α πούμε, βέβαια, μετά το κούρμα των ομολόγων, το 2012. Ναι. Σαμαρά λοιπόν... και Βενιζέλ, μια και είναι τώρα και τη επικαιρότητα Επίση ο τραπεζικό τομέα δεν δουλεύει. Είναι ένα, γίνεται, ένα φρικτό ναι. ολιγοπέλ, ολιγοπόλιο το οποίο έχει περάσει στην ψηφιακή οικονομία. Ναι. Και στην ψηφιακή οικονομία υποφελούνται οι υπάλληλοι, δεν εργάζονται. Για να πάρετε μια πιστοτική κράτ, κάρτα, ναι. όπως μου συνέβη, ναι. μου δίνουν ραντεβού μετά από 15 μέρε. Και λέω, παιδιά, εγώ από 15 μέρε πώς θα λειτουργήσω οικονομικά. Σωστά. Και πέρανε μου πώς θα λειτουργήσει το εμπόριο. Διότι δηλαδή, με την πιστοτική μου κάρτα μπορώ να αγοράσω, να ε, πάω βέβαια. στο σούπερ μάρκετ. Μετά από 15 μέρε και κάθεται μια κυρία με ύφο, πασάει στα Γιάννενα και σε αντιμετωπίζει σαν να είσαι. Μυρμίγκι. Ναι. Ενώ στην ουσία είσαι ο πελάτη τη τραπέζη. Δεν δουλεύει το τραπεζικό σύστημα. Όσο πιο μεγάλη είναι η τράπεζα, τόσο πιο ακίνητη είναι. Έτσι. Και αν αυτό δεν σπάσει, θα σα κάνω μια πρόβλεψη. Ναι. Την ημέρα κατά την οποία θα έρθει η Citibank ή η Chase στην Ελλάδα, οι ελληνικέ τράπεζε θα αδειάσουν. Έτσι. Διότι την Αμε... θυμίζουν ότι φύγανε το 7, έτσι, πριν τη μεγάλη κρίση που ερχόταν. Στην Αμερική, σα διαβεβαιώ, παίρνετε πιστοτική κάρτα σε μία ημέρα. Στην Μάλιστα. Ελλάδα θέλετε 15 μέρε. Στην Αμερική μπορείτε να διαπιστώσει η τράπεζα τη διεύθυνσή σα με την φωνή, γιατί έχουν τα προηγμένα συστήματα και σα δίνει τηλεφωνικό στην πιστοτική κάρτα λέγοντά σα ότι σε... με 10 δολάρια μπορούμε να σα στείλουμε και στο σπίτι σα. Μάλιστα. Εδώ πέρα, εκτό από το... Το ραντεβού των 15 ημερών τη Εθνική Τραπέζη. Ναι, ναι. ε, κάνετε άλλε 15 μέρε για να το λάβετε, γιατί έρχεται με το ταχυδρομείο. Ναι, ναι. Και, αυτά είναι εξωφρενικά πράγματα. Ε, και και βεβαίω δεν επιτρέπεται μια οικονομία σαν την ελληνική να είναι υποτραπεζημένη. Η, 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 Κάποτε είχαμε 17 τράπεζε, τώρα έχουμε 4. Σωστά. Και αυτέ οι 4 δεν εκπληρώνουν τον προορισμό του. Έχουν φτιάξει ένα ολιγοπόλιο μεταξύ του, συνεννοούνται, ναι. οι ρυθμοί είναι απολύτω ίδια και η μέθοδο είναι απολύτω ίδια. Πού είναι ο ανταγωνισμό. Σωστά. Δηλαδή, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα mm -hmm. υποτραπεζικοποίηση τη ελληνική οικονομία. Πώ θα πάει ο άλλο να πάρει μία πίστοση, όταν του λέτε, Ελάτε με ραντεβού μετά από 15 μέρε ναι, για ναι, να ναι. συζητήσουμε. Ναι. Να συζητήσουμε τι. Και ασχολούνται και με τις μεγάλα, τα μεγάλα τα κεφάλια οι τράπεζε. ασχολούνται με του μικρομεσαίου, κύριε αν Δεν είστε βεβαίως. να πίσω σου ακίνητη την περιουσία ή μετρητά. Βεβαίως. Δεν σε Οπότε βεβαίως. τι νόημα έχει αυτό. Και βεβαίω ο ρόλο του στο χρηματιστήριο είναι απαράδεκτο. Ναι, αυτό που λέτε. Ναι. ναι. Ε, να ρωτήσω τώρα με τη φοροδιαφυγή. Τελικά η κυβέρνηση φαίνεται να κάνει διευθέτηση. Δεν μαζεύει τη φοροδιαφυγή. Αυτό γιατί. Δηλαδή, πότε έχει πιο καθαρό πολιτικό ορίζοντα αυτή η κυβέρνηση και ειδικά ο Πρωθυπουργό, όταν δεν απειλείται από κανέναν. Και αν δεν κάνει τώρα αυτό που έπρεπε να κάνουν τόσε κυβερνήσει, θα τη δηλαδή, μεταπολίτευση. Δεν τα κάνει τώρα, κύριε Κόλμερ. Η δική μου συνταγή, κύριε Ντόκα, είναι μειώστε του συντελεστέ. Με τέτοιου συντελεστέ φορολογία, ναι. στο φόρο εισοδήματο, στην προείσπραξη, στο φόρο ακινήτων περιουσία κτλ., οδηγούνται όλοι στη φοροδιαφυγή, διότι ε, τα περιθώρια είναι πολύ μικρά, Λοιπόν, ναι. ναι. δηλαδή, Αν δεν αποφασίζει το κράτο πρώτα απ' όλα να αυτοματοποιήσει την φορολογία και να μην παρασύρει τους σε, σε τεκμήρια και τέτοια πράγματα, ε, εάν δεν μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, δεν έχει ηθικό έρισμα η, η κυβέρνηση να ζητάει από τους φορολογουμένους να περιορίσουν τη φοροδιαφυγή. Το καλύτερο μέσον κατά της φοροδιαφυγής είναι οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές και ναι. η αυτοματοποίηση του συστήματος. Δεν το κάνει, πιστεύετε γιατί δεν. Φοβάται. Φοβάται. Είναι και ο εξωτερικό έλεγχο αυτό το άθλιο εκοφήν εξακολουθεί ναι, ναι. να λειτουργεί. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Και κατόπιν αυτού, νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μαζευτεί η φοροδιαφυγή παρά τα μέτρα που έχει πάρει. Ναι, ναι. Σωστά. Την εικόνα τη οικονομία, πώ τη βλέπετε, υπάρχουν διθύραβοι μετά τα, το investment grade από του δύο μεγάλου οίκου που μα ενδιέφερε η SP και η FITS, γιατί η DBRS είναι μικρότερη, η rating είναι, είναι μικρότερη. Πώ το βλέπετε αυτό, ε, χθε το Economics μα έκανε ε, έγινε. Μεγάλη, αυτό μεγάλο αφαίρωμα. Και άλλη μείωση δεν πρόκειται να δούμε. Για, για πολύ χρόνο δηλαδή δεν ναι. πρόκειται να. Βγήκαμε δηλαδή από τη θάλασσα. Ναι, αλλά, αλλά είμαστε ακόμη να... βρεγμένοι και θα είμαστε για πολύ καιρό. Τώρα βεβαίω η πιστοληπτική μας επιφάνεια ναι. δεν εξαρτάται μόνο από το τι θα πει η Φίτς και η Standard Poor's. Εξαρτάται και από το ισοζύγιο πληρωμών Σωστά. Το δε ισοζύγιο πληρωμών δεν πάει καλά. Έτσι. Και δεν πάει καλά διότι οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας έχουν περιοριστεί. Και η μεγάλη αδυναμία είναι ότι εξακολουθεί να μην παράγει πετρέλαιο και υδρο... Υδρο... υδρογονάνθρακες. Ναι. Εδώ θα ήθελα να σας κάνω μια σημερινή επίκαιρη ναι, ναι. Μα έχουν ζαλίσει με την πράσινη ανάπτυξη ναι. και με την, ε, τον περιορισμό των εκπομπών στην ναι. ατμόσφαιρα. Ε, είχαμε και στο Ντουμπάι πρόσφατα τη Σύνοδο τη Μεγάλη. Ωραία, το... και τι έγινε. Το... Είδατε τι γίνεται στην Ισλανδία. Ναι, ναι, τώρα το μεταδώσαμε με το. το μεταδώσαμε. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. στην Ισλανδία γίνεται τρομακτική εκπομπή δηλητηριωδών μάλιστα ναι. ε, αερίων στην ατμόσφαιρα. Ναι. Και μετά θα βγουν και θα πούνε ότι φταίει η... Η παραγωγή υδρογονοθράκων και φυσικού αερίου. Και κατόπιν αυτού νομίζω ότι πρέπει να περιορίσουμε λίγο αυτή την φιλολογία και να κοιτάξουμε να αποκτήσουμε mm -hmm. δική μας παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ήμουνα πρόσβατα στην Αλβανία. Ναι. Η Αλβανία είναι αυτάρκης. Σοβαρά. Με την ίδια γεωδεσία που έχει όλη η Ήπειρος, βόρειος και νότιος, mm -hmm. είναι αυτάρκης σε πετρέλαιο. Και μάλιστα έχει σταματήσει να το διηλίζει και το εξάγει υπομορφή αργού πετρελαίου. Ναι, ναι. Λοιπόν, και βεβαίω δεν έχει πρόβλημα στο ισοζύγιο πληρωμό Δεν. Ναι. Ξέρετε, η Αλβανία είναι μια πλούσια χώρα. Μην βλέπετε. Του Αλβανού που ακόμη δεν έχουν αξιοποιήσει τη χώρα του. Πλούσια σε νερά, δηλαδή υδροηλεκτρική ενέργεια, πλούσια σε εξαγωγή ηλεκτρική ναι. ενέργεια, πλούσια σε πετρέλαιο και πλούσια σε χρυσό. Mm -hmm. Και να έρθουμε τώρα στο προσφυλέ μα θέμα του χρυσού, νομίζω. Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι. Να μα πείτε τι γίνεται. Επιτέλου ο χρυσό ξεφυ... ξέφυγε από το κατόφυλλο των 2.000 δολαρίων. Ναι. Και νομίζω ότι εάν πάσουν να τον χειραγωγούν οι κεντρικέ τράπεζε, έχει μεγάλη προοπτική. Mm. Δεν είμαι χρυσόφιλο, ούτε έχω και τη δυνατότητα να κάνω επενδύσει σε χρυσό. Αλλά με τέτοια ρευστότητα που υπάρχει στο σύστημα, πόσο χρυσό εξακολουθεί να ε, ταλαιπωρείται στα 2.000 δολάρια, θα έπρεπε να είναι πολύ πιο πάνω. Mm -hmm. Το 24, σαν χρονιά, εσεί τι βλέπετε, αν εξαιρέσουμε γεωπολιτικέ εντάσει ή πολέμου, θα είναι μια χρονιά καλή. Θεωρείτε ότι η ύφεση πλέον πλανάται πάνω και από Ευρώπη και από Αμερική και η Ελλάδα θα είναι ίσω η μόνη η θα ξεφύγει. Δεν ξέρω για την Ελλάδα αν θα ξεφύγει, ναι. διότι η Φέρπη και ένα πολιτικό πρόβλημα, όπως ξέρετε, τις τελευταίες ημέρες, με την υπερκινητικότητα του Πρωθυπουργού και με τις αντιδράσεις που δημιουργούνται. βεβαίω δεν έχει αντίπαλον, αλλά μέσα στη Νέα Δημοκρατία αναπτύσσεται μία αντιπαλότης, mm -hmm. η οποία είναι υγιής βέβαια, αλλά αυτό είναι ένα σημείο αμφιβολίας και ασάφειας. Τώρα, διεθνώς, θα έχουμε τις εκλογές της Αμερικής. Mm -hmm. Αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ. Υποπτεύομαι και μάρτυρα μου είναι ένα φίλο μου, ο Κοστή ο του, του, τη ενέργεια. Ναι, ναι βεβαίω. Ε, ότι υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και τη Αμερική και mm. εξάγεται αρκετό πετρέλαιο από το Ιράν, περισσότερο από κάθε άλλη mm. φορά. Αυτό συμπιέζει το πετρέλαιο που όλοι το, ανέ, το ανέμεναν θα πάει στην Ευρώπη. Ναι, βέβαια. Δολάρι. Και εδώ μιλάει για 35 δολάρια. Ε, ε, να όταν μπορεί όταν να λοιπόν φτάνει το πετρέλαιο χαμηλά και θα πάει ακόμα χαμηλότερα, mm -hmm. τότε κατόπιν αυτή τη συμφωνία. Η διεθνής οικονομία θα αποφύγει, νομίζω, την ύφεση. Mm. Επανεκλογή Τραμπ. Βεβαίως. Βεβαίως. Το βλέπετε πολύ... Το βλέπω πάρα πολύ πιθανό και αυτό δυστυχώς είναι εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Mm. Ναι. Ο, 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 ο Biden δεν, δεν επαρκεί πλέον, έχει κουραστεί. Ε, φαίνεται ότι. Και ο Τραμπ πρέπει να πω, παρά τις παραδοξολογίες του... Εφήρμοσε μια οικονομική πολιτική και μια εξωτερική πολιτική που ακόμα και τώρα επί Βάιντεν μετά από τέσσερα χρόνια παραμένει ίδια. Και βλέπετε τα αποτελέσματα. Η Αμερικανική οικονομία πάει πάρα πολύ καλά ενώ η Ευρωπαϊκή δυστυχώς δεν Έτσι. πάει. Θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά και για τη σημερινή σα παρουσία. Να σα ευχηθώ καλέ γιορτέ. Καλή χρονιά. Επίσης, και στι πρώτε εκπέμπσει του Ιανουαρίου θα μα κάνετε ποδαρικό, κύριε Κόλμη. Ε, ποδαρικό, όχι. Να έρθουν και νεότεροι μου. Όχι, εντάξει. Αλλά. Με στέλνουμε... εν πάση περιπτώσει, άμα με καλέσετε, θα έρθουν. Βεβαίω θα έρθουν. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ επίση.